Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Make It Easy. Σήμερα θα φτιάξουμε τον ορισμό του Make It Easy, την πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει στον κόσμο. Γιατί θα φτιάξουμε ψευτοντόνατς. Γιατί τα λέμε ψευτοντόνατς? Γιατί ντόνατς είναι. Απλά με τον τρόπο που θα τα φτιάξουμε, πραγματικά δεν θα το πιστέψετε ότι γίνονται σε τόσο χρόνο και με υλικά που έχετε ήδη στο σπίτι σας, χωρίς να φτιάξετε ζυμάρια καθόλου. Δεν σας δείξω το κόλπο. Θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά. Λέω δηλαδή πρώτα απ' όλα θα φτιάξω το υλικό που θα κάνουν soaking τα ψωμάκια μου για να γίνουν donuts. Οπότε χρειαζόμαστε 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, οπότε έχω ένα μπολάκι και θα ρίξω μέσα το γάλα μου. Δύο αυγουλάκια. Ένα. Λίγη ζαχαρίτσα. Λίγη κανέλα. Μία κουταλιά του γλυκού κοφτή θέλουμε πολύ. Μία κουταλιά κοφτή του γλυκού baking powder. Και μία βανίλια. Τελειώσαμε. Λάκι. Αυτή ήταν η συνταγή. Τώρα το μόνο που μένει είναι να ψήσουμε και τα ντόνατ. Τέλεια. Οπότε έχουμε διαδικασία, αλλά εμείς θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Άκης Πετρεζίκης, εγγύηση. Τι έκανα? Πήρα τα ψωμάκια έτσι όπως είναι το μπέργκερ εδώ. Μπορείτε να πάρετε ό,τι ψωμάκι θέλετε. Ακόμα και κανονικό ψωμί, άμα έχετε. Μπορείτε να κόψετε μία φέτα. Να σας δείξω τώρα. Μία φέτα κανονική. Και απλά να τρυπήσετε στο κέντρο και να κάνετε το σχήμα του ντόνατ. Αυτό θα κάνω και εγώ εδώ. Δηλαδή παίρνω ένα κουπάτι, εγώ πήρα. Εντάξει, αυτό το, τη μύτη, αυτό το κορνέ. Και ουσιαστικά θέλω να κάνω μία τρύπα στη μέση εδώ. Γι' αυτό το λόγο μόνο το έχω πάρει. Καταλαβες. Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε έχετε στο σπίτι σας, όπως ένα καπάκι από ένα ψυχικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάτι που είναι έτσι μικρό και μπορεί να κοπεί σε στρογγυλό σχήμα. Ωραία, λοιπόν, λάκι. Μοιάζει με ντόνατ? Μοιάζει πάρα πολύ. Το μόνο που έχω να κάνω είναι έτσι όπως είναι να μπουν στο μείγμα μου εδώ. Να τα αφήσω λίγο να ρουφήξουν. Θέλω να ρουφήξουν λίγο από το μείγμα. Είναι αναλόγως βέβαια και το ψωμάκι, άμα είναι πολύ ξεραμένο και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μπαγιάτικα ψωμάκια που έχετε, ίσως να πάρουν λίγο περισσότερη ώρα, αλλά αυτά ήταν σχετικά φρέσκα από ό,τι γίνανε κατευθείαν. Βλέπεις που έχει ζουμί μέσα? Βλέπεις, μπράβο. Έτσι όπως είναι, έχω το λαδάκι μου εδώ πέρα. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να τηγανίσω τα ντόνατς μου και από τις δύο πλευρές, ουσιαστικά με την ίδια λογική που φτιάχνουμε τις αυγόφυτες, το καταλαβαίνεις. Και γιατί πρέπει και να τα γυρίσω, ακόμα δεν είναι έτοιμα, θέλουν λίγο ακόμα. Εδώ. Και εδώ. Και όση ώρα παίρνουν να γίνουν αυτά, αφήνω αυτά να ρουφάνε μέσα το μείγμα μου και θα ετοιμάσω ένα μείγμα με ζάχαρο κανέλα. Και θα πάρω ζάχαρη και κανέλα για να κάνω τους κλασικούς λουκουμάδες παραλίας, καταλάβατε. Αλλά μπορώ να κάνω και τα ντόνατς μου όπως τα κάνω κανονικά, με ένα γλάσο ή με σοκολάτα ή όπως αλλιώς θέλω. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω κάνει μία ζάχαρο κανέλα για να κάνω τα τρία πρώτα. Και τα άλλα τρία θα τα ετοιμάσω με σοκολάτα. Για δες πώς πάμε. Κάνει και σοβαρή, δεν μοιάζουν με ντόνατς πραγματικά, κοίτα εδώ. Τα βλέπεις. Και φουσκώνουν κιόλας, γίνονται τέλεια, γίνονται καταπληκτικά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τα ζαχαρώσουμε, έτοιμα κι αυτά. Και βέβαια αυτά τα μικρά τα κομματάκια που μείνανε δεν τα αφήσουμε χαμένα. Και αυτά θα τα τηγανίσουμε. Οπότε λίγο υπομονή, βέβαια τα πρώτα είναι έτοιμα νομίζω. Για να δω. Οπότε τα βγάζω εδώ. Και τρία λεπτάκια έχουν τηγανιστεί και έχουν γίνει και εδώ. Και έτσι όπως είναι ζεστά, σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε ζάχαρο κανέλα, πρέπει να τα ρίξουμε ζεστά. Εδώ. Ένι. Τέλειο. Για πες. Αυτός είναι, φίλε, ο ορισμός του Make It Easy. Αυτές τις συνταγές κάνουμε. Κοιτάξτε εδώ. Τα κάνουμε με ζάχαρο κανέλα και μοιάζουν σαν λουκουμάδες παραλίας. Ή τα επόμενα, μόλις ψηθούν, θα τα ρίξω μέσα στη σοκολάτα για να τα κάνω σοκολατένια και να μοιάζουν περισσότερο με τα κλασικά ντόνατς που έχουμε συνηθίσει να τρώμε. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα τρία είναι και αυτά έτοιμα. Αυτά θα τα κάνουμε σοκολατένια. Βέβαια είναι ζεστά ακόμα, δεν θέλουμε να ζεστά. Θέλουμε να κρυώσουν για να μπορέσουμε να τα κάνουμε coating. Όταν θέλουμε κάτι να βάλουμε σοκολάτα από πάνω, να θυμάστε πάντα με πάντα ότι πρέπει να είναι κρύα. Λοιπόν, εδώ έχω λίγες τρουφίτσες, πολύχρωμες. Μπορείτε να βάλετε είτε μαύρες, είτε πολύχρωμες, είτε ό,τι θέλετε. Και ουσιαστικά κοιτάξτε εδώ πώς μπορείτε να το παίξετε μάγκες στους φίλους σας με το τίποτα. Είναι φανταστικό. Και το τελευταίο από αυτή την πλευρά ή από αυτή, Μιχάλη? Από αυτή. Άρα, διαλέγετε και παίρνετε. Και οι δύο εκδοχές είναι απίστευτες. Έχετε και αυτά τα υπέροχα μικρά bonbons που έχουμε κάνει, τους μικρούς λουκουμάδες. Κοιτάξτε εδώ,
πα. Και μπορείτε να σερβίρετε ακόμα και αυτά με όποιο topping θέλετε. Μια φανταστική συνταγή που εννοείται θα φτιάξει. Καλή μας όρεξη, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.